Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας γίνεται κοινωνός του χριστουγεννιάτικου γεύματος που παραθέτει ο Δήμος στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους άπορους συμπολίτες μας. Συνομιλεί με τους δημότες που είναι αποδέκτες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, ακούει τα προβλήματά τους και τρώει μαζί τους. Συνήθως αυτές είναι οι μέρες που υπάρχει περίσσευμα αγάπης, αλληλεγγύης, αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά μας κάθε μέρα του χρόνου. Σήμερα κάναμε κάτι εορταστικό, όπως είπατε πολύ σωστά, μαζί με την πανεπιστημιακή κοινότητα, με εθελοντές, σαν Δήμος Θεσσαλονίκης. Αλλά στόχος μας είναι να μπορούμε να παλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων σε καθημερινή βάση και με την μεγάλη ευχή του χρόνου να μην χρειάζεται, να μην υπάρχει ανάγκη για αυτό το γεύμα. Δεκάδες συμπολίτες μας κάθε ηλικίας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της πόλης παρευρέθηκαν σήμερα στο Χριστουγεννιάτικο Γεύμα Αγάπης που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη φοιτητική λέσχη του Απιθύτα με τη στήριξη της κοινοπραξίας Σίτηση που ως αρρωγός του Δήμου κάλυψε το κόστος του catering του γεύματος. Σήμερα είναι το γεύμα της αγάπης επί ευκαιρία των Χριστουγέννων. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι όλο τον χρόνο έχουμε δράσεις, απλώς τώρα τις δίνουμε και με ένα περιτύλιγμα εορταστικό. Από εκεί και πέρα μοιράζουμε παιχνίδια σε παιδιά νοσηλευόμενα στις παιδιατρικές και παιδοχειρουργικές κλινικές όλων των νοσοκομείων. Πραγματοποιούμε και το γεύμα των αστέγων τις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας συλλέγουμε φάρμακα για το κλινικό φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης και είμαστε έτοιμοι για την επιφυλακή ως προς τους αστέγους συμπολίτες μας, εάν υπάρξει χιόνωση, παγετός κλπ. Παρέχεται ένα γεύμα αγάπης, όχι τόσο γιατί θεωρούμε πως με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε το διευρυνόμενο πρόβλημα της σχετικής και της απόλυτης φτώχειας στην χώρα μας, αλλά γιατί θέλουμε πιο πολύ να συμβολήσουμε την ανάγκη της παρέμβασης τόσο των πολιτών, όσο και των συλλογικότητων και των θεσμών της πόλης στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του φαινομένου. Θεωρώ ότι για μας ως πανεπιστημιακή φοιτητική λέσχη, ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η συμμετοχή μας, η παραχώρηση της αίθουσας και η διευκόλυνση των διαδικασιών είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια προσπάθεια. 600 Θεσσαλονικείς εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η ευχή όλων η επόμενη χρονιά να μειώσει σημαντικά τον αριθμό τους.